το βράδυ της Παρασκευής ο Γιώργος Μαζονάκης, παρουσιάζοντας ακόμα ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα όπως μόνο αυτός μπορεί να υποστηρίξει. Αυτή τη φορά μοιράζεται την πίστα με την Πάολα, το Στέλιο Ρόκο και το Δήμο Αναστασιάδη. Μια συνάντηση που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη νυχτερινή Αθήνα, σε μια εποχή που οι μεγάλες συνεργασίες σπανίζουν. Είναι ένα σχήμα το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ. Είναι, πιστεύω, το μεγαλύτερο σχήμα της Αθήνας φέτος. Είμαστε γενικώς πάρα πολύ δυνατοί. Δισκογραφικά καινούριο τραγούδι. Δισκογραφικά καινούριο τραγούδι, βεβαίως. Ένα τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και της Ελένης Γιαννατσούλια. Σοπακιάκου είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Και πολλές φορές το λέω όταν κάποιοι το παίζουν πολύ έξυπνοι, λέω Σοπακιάκου. Καλύτερα. Να ακούς, είναι χρυσός. Η σιωπή. Το λέω συχνά. Ναι. Αγαπημένοι σας το λέτε. Σε όλους το λέω. Δεν διαχωρίζω την αγαπημένη μου αρχή. Άλλο. Τηλεοπτικά, τι γίνεται, σας θαυμάσαμε στο X-Factor, ξανά θα δούμε κάτι. Ναι, συζητάω κάποια πράγματα, συζητάω και για τον κινηματογράφο κάποια πράγματα. Στο άμεσο μέλλον θα σας πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα δεν μπορώ να σας ανακοινώσω κάτι. Την τελευταία εβδομάδα είδαμε ένα εξώφυλλο σε ένα περιοδικό που μίλαγε για επανασύνδεση, είχε μια κοινή έξοδο. Μάλιστα. Την πρώην σύντροφο. Εδώ είμαστε για την πρεμιέρα του Έναστρον. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σαν καλά τα ακούστηκε. Καλή χρονιά, όλοι. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι να είσαι η μοναδική γυναίκα στο σχήμα? Έχεις τρεις άντρες γύρω σου. Τέλειο. Είναι πολύ ωραίο. Άλλωστε από το χωριό μου έτσι, με πολλά αγόρια παρέα, πάντα είμαι μόνη. Σε προσέχουν. Εννοείται, μάτια μου, εννοείται. Πώς σας φαίνεται σας αυτό που είστε πάντα στο στόχαστρο? Δεν νομίζω ότι είμαι στο στόχαστρο. Είμαι. Επηρεάζομαι μέχρι ενό σημείο. Από εκεί και πέρα λέω εντάξει. Λυπάμαι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αγαπητάει, Παολίνα. Όχι. Δυστυχώς. Ήθελες. Να κάνει τη δουλειά αυτή δεν ήταν στο μυαλό μου που πω μεγαλώστε και δεν για να κάνει αυτό. Θα ήθελα όμως να έχει πιο καλή φωνή. Ακούει τα τραγούδια σου στο σπίτι? Εμείς δεν ακούμε τέτοια τραγούδια καταρχήν, θέλω να ξέρετε. Εμείς ακούμε Βιτάλη βασικά από όταν ήμασταν παιδιά. Και συνεχίζουμε να την ακούμε. Όταν κοιτάς τον καθρέφτη σου, τι βλέπεις? Τόσο απλά είσαι. Μετά από τόσα χρόνια δεν συνηθίζεται το άγχος? Παιδιά δεν είναι, αυτό δεν φεύγει ποτέ. Πόσο εύκολο είναι σήμερα να συμπράξουν τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες μαζί επί πίστας? Δεν είναι εύκολο, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον εγώ έχω κάνει απίστευτες υποχωρήσεις όσον αφορά το τι πορεία έχω και πόσα τραγούδια γνωστά έχω και χιλιαδιό. Δηλαδή και όλοι. Γιατί έτσι δεν βγαίνει. Γιατί άμα θα καθίσουμε να λέμε τα σουξέ μας, θέλει ο καθένας ένα μαγαζί μόνο θα. Αλλά επειδή είναι εποχές, είπαμε και προηγουμένως, πολύ δύσκολες, πρέπει το εμείς να γίνει μάθημα για πολλά πράγματα. Όχι μόνο για τη νύχτα και για τη μέρα και γενικότερα. Γιατί ο Έλληνας το έχει το εγώ, ρε παιδί μου, θέλει να το κάνει αυτός. Για την αφίσα έχετε τσακωθεί? Όχι. Γιατί να τσακωθούμε? Αφού είμαι κούκλος.